Νέος κύκλος κατασκευών τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιών χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου ανοίγει με τη νέα χρονιά, με τα μέτρα αναγκαστικής εισπράξης να είναι μονόδρομος και στην Κρήτη. Και στην εφορία του Ηρακλείου, χιλιάδες νεοφιλέτες του Δημοσίου με τα ανίσπραχτα χρέη να ανέρχονται σε ένα δις ευρώ. Πιθανολογούμε όλοι ότι οφείλεται στην οικονομική κρίση. Έχουμε πάνω από 110.000 οφειλέτες αυτή τη στιγμή. Στο Ηράκλειο. Στη ΔΟΗ μας. Γιατί πόσα μιλάμε του χρωστού συνολικά στην εφορία? Είναι ένα δις. Ένα δις. Μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό. Νομίζω πως είναι υπέρογο να με δει. Όσο χρέο είναι, σίγουρα είναι κάτι υπέρογο πρέπει να είναι. Εγώ ευτυχώς δεν χρωστάω. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, χρωστάγαμε 300 εκατομμύρια. Τώρα λέει βγήκαμε, λέει, χρωστάμε πάλι τα ίδια και περισσότερα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό έχω μια πορεία να με. Λίγα είναι. Και λίγα είναι. Λίγα είναι. Αυτοί χρωστούν 300 δις. Και πως χρωστούμε, πάει στο γάζι γύρω-γύρω ένα δις, πολλά είναι. Να μην πληρώσει κανείς. Ξέρετε, θα πάρουν ψυχές, θα πάρουν κεφάλια, κόψουν. Άμα δεν έχει να πληρώσει, τελειώνει η δουλειά. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα δεν βάλουν ένα χειρό τα χερικούς χώρους και δεν θα βάλουν το χωράφια. Εσείς χρωστάτε στην εφορία? Εμένα κάνει να μου δώσει, μα δεν μου δώσει. Επιστροφή. Πολλά χρήματα? Όχι, λίγα. Πόσα? 600 ευρώ. Το 1 δις ευρώ αφορά χρέη σε βάθος 20 χρόνων στην εφορία του Ηρακλείου, ενώ στο ερώτημα αν είναι εύκολο να εισπραχθούν οι παραπάνω οφειλές, ο κύριος Χαραλαμπάκης απάντησε. Εγώ έχω εντοπίσει ότι η χρονολογία του 1 δις μπορεί να είναι και από το 1998, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ παλιά κάποια χρέη. Και μπορούν να εισπραχθούν αυτά τα παλιά χρέη? Τα παλιά χρέη είναι πολύ δύσκολο να εισπραχθούν, γιατί ήδη θα έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από τα αρμόδια τμήματα για κατασχέσεις, για να τσεκάρουμε αν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί, όλα αυτά που μάλλον για να μην τα εισπράττουν μέχρι τώρα δεν έχουν αποδοθεί. Δεν ξέρουν πού είναι τα λεφτά. Σε offshore εταιρεία στο εξωτερικό τα έχουν, σε που τα κλέψανε. Άμα τα φέρουν, ξεχρεώσαν οι πολίτες. Πού να τα βρούμε να τα δώσουμε? Παίρνω εγώ 1.300 ευρώ και δεν μου μένει μία. Να δώσω στα παιδιά, να δώσω από εκεί, από εκεί πάει. Τα εγγονάκια φωνάζουν, παππούκα, πέσε. Δεν αλλάζει τίποτα. Χειρότερα θα πάμε. Τώρα που λένε ότι βγήκαμε τα μνημόνια, πιστεύετε ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών θα αλλάξει προς το καλύτερο? Όχι. Οι φόροι αυξάνονται. Σε επίπεδο χώρας, πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και με τις κατασχέσεις να πέφτουν βροχή με το νέο έτος. Σε ό,τι αφορά στα χρέη επιχειρήσεων προς την εφορία, η εικόνα είναι δραματική, κυρίως για τις επιχειρήσεις εστίασης στο Ηράκλειο. Το ανησυχητικό είναι ότι είναι πολλές επιχειρήσεις που από το 2013 και μετά οφείλουν ΦΠΑ. Και αυτό με αυξητικές τάσεις. Ειδικά επιχειρήσεις εστίασης που δεν υπάρχει λόγος να έχουν αυτές τις οφειλές, γιατί δεν τους οφείλουν, εισπράττουν το ΦΠΑ και έπρεπε να το αποδίδουν.